Όμως, προκειμένου να επιχορηγηθούμε και είμαστε υφιστάμενη επιχείρηση, θα πρέπει να προσκομίσουμε ως απαραίτητο δικαιολογητικό την άδειά μας. Όπου αυτή χρειάζεται από τον νόμο. Γιατί πολλές δραστηριότητες, μηχανική για παράδειγμα, δεν αδειοδοτούνται από κάποιον. Ή εμπόριο ή κάποιες υπηρεσίες θέλουν ένα απλό πιστοποιητικό από το επιμελητήριο. Δεν θέλουν κάποια άδεια. Σε κάθε περίπτωση όμως, ό,τι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, θα πρέπει την άδειά μας να την προσκομίσουμε κατά την υποβολή της πρότασης. Εάν δεν έχουμε, το ξεχνάμε. Να μην είμαστε προβληματική επιχείρηση, όπως ορίζεται από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό κανονισμό. Να λειτουργούμε αποκλειστικά σε μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων. Ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ και καινούργια η κεφαλουχική ΙΚΕ. Αποκλειστικά. Μην μου έρθει καμιά ΜΚΟ ή κανένας αθλητικός σύλλογος. Δεν γίνεται. Και να τηρούμε βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας. Να διαθέτουμε ή να μεριμνήσουμε ότι στο τέλος θα διαθέτουμε κατάλληλες υποδομές αμαία. Ξέρω ότι για κάποιους είναι δύσκολο. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι ευρωπαϊκή οδηγία, μπαίνει σε όλους τους οδηγούς, υποχρεωτικά θα πρέπει να μεριμνήσουμε για υποδομές αμαία. Μπορούμε και να τις βάλουμε στο πρόγραμμα επιχορηγούμενες και να τις κάνουμε μόνοι μας, ό,τι θέλουμε. Να μην εμπίπτουμε στα κριτήρια διαχωρισμού των ταμείων. ΕΧΤΑΑ και ΕΤΠΑ. Θα μου πείτε τώρα με Κινέζικα μιλάς. Μα, κοντά είσαι. Έχει να κάνει με τις περιοχές ΟΠΑΧ. Ξέρω ότι έχουμε αρκετές περιοχές εδώ στο νομό. Πρόεδρε, θα πούμε αναλυτικά τι είναι. Θα επιλέξω να το πω στο τέλος, για να μην κολλήσουμε εκεί και χάσουμε τα επόμενα. Προσοχή! Ένα επενδυτικό σχέδιο αναϊφιστάμενη επιχείρηση. Τι σημαίνει αυτό? Μία πρόταση. Δηλαδή, άμα εγώ έχω μία έδρα και ένα υποκατάστημα, δεν μπορώ να κάνω και για τις δύο θέσεις. Βεβαίως. Μπορείτε να υλοποιήσετε το επενδυτικό σας σχέδιο και για τις δύο θέσεις. Και για την έδρα σας και για το υποκατάστημα. Με μία πρόταση. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι και οι δύο αυτές θέσεις θα βρίσκονται στην ίδια περιφέρεια. Μου λέει τώρα ένας. Ρε Βασίλη, εγώ έχω μία επιχείρηση που είναι τουριστική αλλά είναι και τεχνική. Δεν μπορώ να κάνω και στους δύο ΚΑΔ και στον ΚΑΔ του τομέα της ενότητας των υπηρεσιών και στον ΚΑΔ της θεματικής ενότητας του τουρισμού. Όχι. Δεν μπορεί. Μπορείτε να κάνετε σε όποιους και όσους επιλέξιμους ΚΑΔ επιθυμείτε μία πρόταση υπό την προϋπόθεση ότι η ΚΑΔ αυτή είναι στην ίδια θεματική ενότητα. Θυμόμαστε θεματικές ενότητες, είπε η συνάδελφός μου πριν, η κυρία Τσούκα, είναι τρεις. Μεταποίηση, τουρισμός, εμπόριο, υπηρεσίες μαζί. Αυτά τα ολίγα είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Πάμε τώρα στις νέες και υποσύσταση. Για να δούμε τι χρειάζεται, τι προϋποθέσεις θέλουν οι νέες και υποσύσταση. Ποιες είπαμε είναι οι νέες? Οι νέες είναι αυτές που δεν έχουν κλείσει δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις 31 12 του 11. Άρα όσες γίνανε το 12 είναι σίγουρα όλες. Και όλες το 11 και όλες το 10. Δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Ωραία. Άρα, οι νέες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο πρόγραμμα θα πρέπει και αυτές όπως και οι υφιστάμενες να διαθέτουν
το δηλούμενο καρ επένδυσης στον επιλέξιμο, αυτόν που έχουμε στα χαρτιά, στα χαρτάκια μας, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της επενδυτικής μας πρότασης. Πριν πατήσουμε το κουμπάκι. Αντίθετα, η υποσύσταση. Η υποσύσταση είναι εύλογο, αφού δεν έχουν συσταθεί ακόμα, πώς θα έχουμε κάτι την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουν τον επιλέξιμο CAD πριν την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης. Γιατί για να πάρεις χρήματα πρέπει να συσταθείς. Όταν θα συσταθείς, βάλε τον επιλέξιμο CAD για να πάρεις χρήματα. Είτε αυτή είναι προκαταβολή, είτε ενδιάμεση καταβολή, είτε τελική καταβολή. Και εδώ τα τυπικά. Εγκατεστημένες όσον αφορά τις νέες ή προτίθεται να εγκαταστηθούν στην ελληνική επικράτεια όσον αφορά τις υποσύστασεις. Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν αντίστοιχα την ιδιότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης, είπαμε μεγάλες όχι, να λειτουργούν και αυτές νόμιμα. Τώρα θα μου πείτε, με κοροϊδεύεις. Γιατί είπαμε ότι εάν την ημέρα που υποβάλλεις, την ώρα που υποβάλλεις, έχει συσταθεί, είσαι νέα. Μάλιστα. Άρα, πώς θες η νέα να λειτουργεί νόμιμα, να έχει δηλαδή άδεια, αν έχει κάνει την έναρξη μια μέρα πριν? Δεν γίνεται. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση, για τις νέες, δεχόμαστε είτε άδεια, είτε αίτηση για άδεια, εάν δεν έχουν προλάβει. Ναι. Για τις υποσύστασεις, εύλογο, αφού δεν έχουμε ιδρύσει καν τι νομιμότητα να έχουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως, και υπάρχει το αντίστοιχο δικαιολογητικό, ότι υπογράφουμε μία υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την ολοκλήρωση θα σας προσκομίσουμε την άδεια. Και αντίστοιχα καταλαβαίνετε ότι δεν παραλαμβάνετε το έργο χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη άδεια, να μας προσκομιστεί η αντίστοιχη άδεια. Αυτή βέβαια η άδεια όπου χρειάζεται, είπαμε. Κάποιοι δεν διοδοτούνται καθόλου. Ή κάποιοι άλλοι, κάποιες υπηρεσίες ή κάποιες δραστηριότητες, μάλλον να το πω καλύτερα, θέλουν απλά ένα πιστοποιητικό από το επιμελητήρι. Συνεχίζουμε στις νέες και υποσύσταση. Να μην βρίσκονται σε πτώχευση όσον αφορά τις νέες, γιατί υποσύσταση δεν έχουν συσταθεί ακόμα. Εκαθάριση αναγκαστική διαχείριση. Να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν, εφόσον εγκριθούν, βιβλία Β και Γ κατηγορίας του κώδικα. Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης. Μόνο για τις νέες εννοείται. Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν και αυτές ότι θα διαθέτουν στο τέλος κατάλληλες υποδομές αμαία. Βλέπετε παντού τα αμαία. Να μην εμπίπτουν και να μην δεσμεύονται ότι θα εμπίπτουν και αυτοί στα κριτήρια διαχωρισμού των ταμείων ΕΦΤΑΤ και ΕΤΠΑ. Και εδώ να λειτουργούν ή να προτίθεται να λειτουργήσουν αποκλειστικά σε μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων. Αποκλειστικά. Ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ και ΕΚΕ. Εδώ θα ήθελα λίγο την προσοχή σας. Διότι στις υποσύσταση επιχειρήσεις και μόνο στις υποσύσταση πρέπει η κάθε υποσύσταση επιχείρηση να υποβάλει μία επενδυτική πρόταση ανά άφημη εταίρου. Λιανά, τι σημαίνει αυτό? Μάλιστα. Εγώ κατεβαίνω με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας και κάνουμε μία υποσύσταση πρόταση. Με οποιαδήποτε μορφή. Και πάω και με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου του δικού σας και κάνω μια δεύτερη υποσύσταση πρόταση. Μάλιστα. Άρα εγώ βρίσκομαι σε δύο υποσύσταση προτάσεις. Έχω υποβάλει. Ναι. Απορρίπτονται και οι δύο. Με το καλημέρα. Διότι το δικό μου αφημί είναι και στα δύο επενδυτικά σχέδια. Συνεπώς, για τις υποσύσταση και μόνο για τις υποσύσταση, μία πρόταση ανά άφημη εταίρου. Τώρα θα μου πεις, ο πρόεδρος έχει 10 επιχειρήσεις υφιστάμενες. Δεν μπορεί να κάνει και μία υποσύσταση. Βεβαίως,
μπορεί να κάνει μία υποσύσταση. Μία. Οι υφιστάμενες έχουν δικό τους αφημί και μπορούν να υποβάλουν όσες θέλουν το δικό τους αφημί. Όμως υποσύσταση, μία επενδυτική πρόταση, ανά αφημί εταίρου. Και κάτι άλλο. Η συνάδελφος, η κυρία Τσούκα, σας είπε πριν από λίγο ότι, ξέρετε, στις νέες και υποσύσταση επιχειρήσεις έχουμε και λειτουργικές δαπάνες. Μπορεί να επιχορηγηθείτε και για λειτουργικές δαπάνες. Βεβαίως, προσοχή εδώ, δεν έχουμε το 50%, έχουμε το 25% για τις λειτουργικές δαπάνες, μέχρι το 40%, όπως σας είπε, του προϋπολογισμού μας. Μάλιστα. Όμως, εάν ζητήσουμε, είμαστε νέα και υποσύσταση, και ζητήσουμε λειτουργικές δαπάνες, τότε θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο 12μηνο επιχείρηση που να δραστηριοποιείται στην ίδια αγορά ή σε όμορη. Ευλογώ, γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Και άμα η επιχείρησή μου δεν πάει καλά, την κλείνω και φτιάχνω μια άλλη ΩΕ για να καρποθώ τις λειτουργικές δαπάνες. Γι' αυτό το λόγο. Άρα προσοχή εδώ. Εδώ έχω τα ΟΠΑΧ, τα αφήνω στο τέλος γιατί θα αγαθούμε, αν σας τα πω τώρα. Ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων. Πότε υποβάλλουμε? Υποβάλλουμε ηλεκτρονικά στο επενδύσεις.gr από 25 Δευτέρου έως 25 Τετάρτου. Όταν θα γράψουμε την πρόταση ηλεκτρονικά, στο τέλος, τυπώνουμε, σφραγίζουμε, υπογράφουμε, μαζεύουμε και τα δικαιολογητικά και φτιάχνουμε το φυσικό φάκελο. Το φυσικό αυτό φάκελο θα πρέπει εντός 10 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, μετά 10 ημέρες δηλαδή από τις 25 Τετάρτου και μετά, θα πρέπει υποχρεωτικά να τον έχουμε προσκομίσει σε ένα από τα σημεία υποβολής που δηλώσαμε κατά την ηλεκτρονική μας υποβολή. Ποια είναι αυτά? Το επιμελητήριο, οι συνεταιριστικές τράπεζες, εμείς στην Πάτρα, οι διαχειριστικοί. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ, όπου δηλώσουμε ηλεκτρονικά, να αποστείλουμε και το φυσικό μας φάκελο. Δεν φαντάζεστε τι πρόβλημα μας δημιουργείται άμα δηλώνετε αλλού και το στέλνετε αλλού και ψάχνουμε ανά τη χώρα που είναι ο φάκελος. Εδώ θα ήθελα να πω και το εξής, επειδή έχει συμβεί στο παρελθόν. Όσες προτάσεις, όσα επενδυτικά, υποψήφια επενδυτικά σχέδια δεν προσκομιστεί από τους ενδιαφερόμενους εντός 10 ημέρου από την ηλεκτρονική υποβολή ο φυσικός φάκελος, τα επενδυτικά σχέδια αυτά δεν εξετάζονται καν, απορρίπτονται. Ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών. Δηλαδή, από πότε μπορώ να πιστοποιήσω τις δαπάνες μου. Μάλιστα. Από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής πρότασης στο πρόγραμμα. Από την ημέρα δηλαδή που θα πατήσουμε το κουμπάκι, με δική μας ευθύνη, την επόμενη μπορούμε να κόψουμε το τιμολόγιο και είναι υποψήφιο, εάν η πρότασή μας εγκριθεί, να πιστοποιηθεί. Αυτό γιατί? Διότι, να ξέρετε ότι εδώ, γενικά σας το λέω, ακολουθούμε, το πρόγραμμα διέπεται από το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό. Δεν διέπεται από τον κανονισμό de minimis, όπως το αποθυματικό που σας είπε πριν η κυρία Τσακαλογιάννη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχετε προβλήματα σόρευσης. Ο de minimis τι λέει? Ότι το τρέχον έτος που εντάσσεται το επενδυτικό μας σχέδιο και δύο πιο πριν, δεν θα πρέπει να έχουμε πάρει δημόσια χρηματοδότηση πάνω από 200.000. Αυτό το πρόγραμμα δεν διέπεται από αυτόν τον κανονισμό, ας έχετε πάρει έναν αναπτυξιακό ολόκληρο. Αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων. Όταν ήταν να δοθεί το πρόγραμμα και πού θα δοθεί, το λέω και για σαν το διευθυντή εδώ της τράπεζας που λέω,
το που θα δοθεί στις τράπεζες ή στον ΕΦΠΑΕ και τη διαδικασία που θα ακολουθεί, ο πρόεδρος μας είχε ένα γερό χαρτί στα χέρια του. Είχε ότι εμείς στην αξιολόγηση έχουμε πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατία. Και αυτό δεν το κουβεντιάζω. Πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατία. Και θα σας εξηγήσω ακριβώς το λόγο. Και ήταν, όπως σας είπε η κυρία Πετροπούλου, ένα από τα σημαντικότερα χαρτιά που είχε ο πρόεδρος μας, ο κ. Ζανόπουλος, όταν διαπραγματεύτηκε τη διαχείριση του πακέτου. Δηλαδή, εμείς στην αξιολόγηση έχουμε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο γίνεται από εμάς, τους ίδιους μας, βλέπετε. Είναι ο έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής. Τι είναι αυτό? Όταν μαζέψουμε τους φακέλους, τους κλειστούς φακέλους που θα καταθέσατε και δοθεί εντολή από το Υπουργείο, τους ανοίγουμε. Και τι κάνουμε τότε? Κοιτάμε την πληρότητα των δικαιολογητικών και αν έχετε όλες τις τυπικές προϋποθέσεις. Που είπαμε πριν, δηλαδή, αν έχετε βάλει CAD, αν είστε στην Ελλάδα, αυτά τα τυπικά. Τότε είμαστε υποχρεωμένοι, εάν κάτι λείπει, να σας στείλουμε ένα έγγραφο που να λέει ότι κύριοι, σας λείπει το τάδε έγγραφο από το φάκελό σας. Και τότε εσείς θα πρέπει σε 10 ημέρες να προσκομίσετε το αντίστοιχο δικαιολογικό που λείπει. Συνεπώς δεν υπάρχουν περιπτώσεις ότι ξέρετε η πρότασή σας όπως υπήρξαν στο παρελθόν κόπηκε διότι δεν είχε αυτά τα έγγραφα μέσα. Και λέει, σήμα, εγώ τα είχα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο σταματάμε αυτό το πρόβλημα. Τώρα, εάν σας το ζητήσουμε και πάλι δεν το φέρετε, πρόβλημά σας, δεν είναι δικό μας. Εντάξει, εύλογο. Εφόσον λοιπόν περάσουμε το πρώτο στάδιο, η Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία απαρτίζεται από 3 άτομα της περιφέρειας, ένα του ΕΦΠΑΕ από εμάς δηλαδή και ένα της ΕΙΔΕΠΑΕ, οδηγεί το επενδυτικό σχέδιο στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης. Όπου τι γίνεται εκεί? Εκεί ελέγχεται η τεχνική κατάσταση της επιχείρησης, η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, η κατάσταση του επενδυτικού σχεδίου και οι επιπτώσεις του επενδυτικού σχεδίου στην κοινωνία και την οικονομία. Η αξιολόγηση δηλαδή του επενδυτικού σας σχεδίου με το εξωτερικό περιβάλλον. Και τότε, με προσωπικό κώδικο που έρχεται στο προσωπικό τους mail, και αφού εμείς τον δούμε μέσα στο χώρο και ανοίξουμε το σύστημα, πατάει ένα κουμπάκι και του έρχεται με ένα random από τον κεντρικό σερβερ της Αθήνας, του Υπουργείου, ένα επενδυτικό σχέδιο. Και εμείς αμέσως μας φωνάζει και του προσκομίζουμε το φάκελο, προκειμένου να αξιολογήσει, να και το φάκελο των δικαιολογητικών και όλων μπροστά του. Το επενδυτικό σας σχέδιο. Εάν αυτό θελήσει κατά τη μέση της αξιολόγησης, για οποιονδήποτε λόγο να αποχωρήσει από την αίθουσα, η αξιολόγηση αυτή απορρίπτεται και η πρόταση πάει στον επόμενο αξιολόγητη. Τώρα, κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν έχει έναν αξιολογητή. Σας το είπε στην αρχή η κυρία Πετροπούλου, έχει δύο. Και αν η βαθμολογία των δύο αξιολογητών αυτών διαφέρει πάνω από 25% του άριστα, δηλαδή το άριστα είναι το 100, η βάση είναι το 50. Αν η βαθμολογία των δύο διαφέρει περισσότερο από 25 μονάδες, τότε πάει και σε τρίτο. Και οι επικρατέστεροι αξιολογητές είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πιο κοντά τις βαθμολογίες τους. Και η βαθμολογία βγαίνει από το μεσόωρο. Συνεπώς, ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, το κάναμε. Και είναι και ένας από τους σημαντικότερους λόγους που διαχειριζόμαστε το πρόγραμμα. Εδώ θέλω να σας πω, να σε ευχηθήσω λίγο την προσοχή. Γιατί? Για να έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούμε, θα πρέπει κατά την αξιολόγηση να έχουμε πάρει τουλάχιστον τη βάση, το 50. Λέω τη δυνατότητα. Άρα αυτή αποτελεί την αναγκαία συνθήκη. Όχι όμως και την ικανή. Όχι όποιος πήρε 51 κερνάει γιατί πέρασε, διότι τα χρήματα μπορούν να μην φτάσουν. Άρα το 50
η αναγκαία συνθήκη, όχι και ικανή. Μπορεί να φτάσουν 70 και να μην φτάσουν τα χρήματα και να μην επιχορηγηθούν. Αλλά σε καμία περίπτωση, όσα χρήματα και να έχουμε, εάν έχουμε 49, δεν επιχορηγούμε. Κριτήρια αξιολόγησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο με τη σύμφωνη γνώμη μας, έτσι ώστε κατόπιν εντολής της πολιτικής εξουσίας να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά γίνεται, με ελαχιστοποίηση του υποκειμενικού κριτηρίου του αξιολογητή, ειδικά στις υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν και κάποια δεδομένα να εξετάσουν. Δεν στέκομαι, όποιος θέλει να υποβάλει μπορεί να τα δει. Αφορούν πάντως, όπως είπα, τεχνική κατάσταση επιχείρησης, έχουμε 7 υποκριτήρια, βλέπετε δίπλα τις βαθμολογίες αναλυτικά. Οικονομική κατάσταση επιχείρησης, κατάσταση επενδυτικού σχεδίου και επιπτώσεις του επενδυτικού σχεδίου στην κοινωνία και την οικονομία. Στο διατάφτα, πότε παίρνω χρήματα, μάλιστα. Εφόσον λοιπόν έχετε εγκριθεί, έχετε τη δυνατότητα να πάρετε χρήματα με τρεις τρόπους. Είτε τον παραδοσιακό, υλοποιείτε το έργο και πληρώνεστε. Έρχεται ο φορέας, κάνει έλεγχο και πληρώνεστε. Δεύτερος τρόπος, με ενδιάμεση καταβολή. Εφόσον φτάσετε στο 30% του επενδυτικού σας σχεδίου, γίνεται διοικητικός πλέον έλεγχος, δεν έρχεται κανένας εσάς, δεν τα αντίγραφα των τιμολογίων σας σε εμάς στο φορέα, και κάνουμε πιστοποίηση από το γραφείο, έτσι ώστε να μπορέσετε πιο γρήγορα να σας καταβληθεί η δημόσια δαπάνη από το 30%. Και όπως σας είπε η κυρία Πετροπούλου πιο πριν, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιτρέπεται και η πιστοποίηση των προκαταβολών. Και υπάρχει δύο ενδιάμεσες καταβολές, εφόσον το επιθυμείτε. Και υπάρχει και η προκαταβολή. Τι είναι αυτό? Αμέσως με την υπογραφή της απόφασης ένταξης έχετε δυνατότητα να πάρετε το σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσετε ισόπωση εγγυητική επιστολή. Τώρα θα μου πείτε πού να τη βρω. Μάλιστα. Εγώ σας λέω ότι ο πρόεδρός μας έχει έρθει σε επαφή με το ΕΤΕΑΝ και έχει δεσμευθεί δημόσια και ο κύριος Γεροντούκος στην εκδήλωση του Επιμελητηρίου Κορυφθίας ότι ήδη όλες οι συστημικές τράπεζες σχεδόν θα μπουν στη διαδικασία χρηματοδότησης του ΕΤΕΑΝ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν σήμερα για να πάρεις μια εγγυητική 100.000 θα έπρεπε να έχεις το αντίστοιχο ποσό στην τράπεζα συν κάποιες επισφάλειες της τράπεζας, αυτή τη στιγμή σου λέει ότι το ΕΤΕΑΝ, με κάποιες βέβαια προϋποθέσεις, θα σας πω ποιες, μπορεί να βάλει, να εγγυηθεί αυτό για εσάς τις 50.000, εσείς να βάλετε τις υπόλοιπες 50, συν τις μικρές επισφάλειες της τράπεζας εύλογο, προκειμένου να πάρετε την εγγυητική. Και όχι μόνο αυτό, το επιτόκιο, το οποίο θα είχατε πριν, το οποίο θα ήταν 7, δεν ξέρω πόσο είναι, της τράπεζας, βάζω ένα τυχαίο νούμερο, 7%, θα μειωθεί στο 3,5 σχεδόν, διότι το ΕΤΕΑΝ εγγυάται άτοκα. Άρα αφού θα εγγυηθεί το μισό ποσό με 0%, άντε να λίγο παραπάνω. Αυτά δεν είναι λόγια δικά μου, πρόεδρε, έτσι δεν είναι, είναι του κύριου Γεροντούκου. Ωραία. Αυτό που έχω τσεκάρει εγώ, ήδη έχουν μπει οι συστημικές τράπεζες. Αυτή η τροπή είναι η τρόπη καταβολής δημόσιας επιχορήγησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι θέλετε από αυτούς. Αντίστοιχα, το περνάω, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Για να πάρουμε χρήματα πρέπει να κάνουμε κάποια αιτήματα. Τελειώνοντας. Παραλαβή των έργων.
πότε το έργο έχει ολοκληρωθεί και μπορεί να το παραλάβει ο φορέας. Για να μπορέσει να γίνει παραλαβή από το φορέα, θα πρέπει το έργο να κριθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Να έχουν εξοφληθεί όλα τα παραστατικά των πιστοποιημένων δαπανών του έργου. Και να υπάρχει ενημερωμένη άδεια λειτουργίας εν ισχύ. Τι σημαίνει αυτό? Για όσους αδειοδοτούνται, βλέπε μεταποιητές, θα πρέπει η άδεια αυτή να έχει ενημερωθεί με τον νέον επιχορηγούμενο εξοπλισμό που πήραμε. Όχι έχω την άδεια από το 99, δεν πήγα ποτέ στη Διεύθυνση Ανάπτυξης να την ενημερώσω, δεν έχει ημερομηνία λήξη, άρα ισχύει και τσακωνόμαστε. Δεν υπάρχει λόγος. Ομοίως και τις άδειες στον τουρισμό. Αν αυξήσουμε τη δυναμικότητα, θα πρέπει στο τέλος, για να παραλάβουμε εμείς το έργο, να μας φέρετε τη νέα επικαιροποιημένη άδεια. Ολοκληρώνοντας, κάνω μία απλή αναφορά στα πλεονεκτήματα του προγράμματος. Έχουμε καταβολή προκαταβολής μέχρι και το 100% της αναλογούσας δημόσιας επιχορήγησης με αντίστοιχη ισόπωση εγγυητική επιστολή. Δυνατότητα καταβολής δημόσιας επιχορήγησης από το 30% της υλοποίησης του επενδυτικού μας σχεδίου. Επιχορήγηση, όπως είπαμε, και λειτουργικών δαπανών μέχρι το 40% του προϋπολογισμού του έργου μας. Προσοχή, εδώ, όχι 50% επιχορήγηση, 25% στις λειτουργικές και μόνο δαπάνες. Δυνατότητα πιστοποίησης και προκαταβολών, αυτό που είπαμε πριν. Δυνατότητα αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, ΕΤΕΑΝ, Τζέρεμι κλπ. Και κάτι άλλο. Μία απέτηση για τεκμηρίωση κάλυψης ίδιας συμμετοχής κατά την υποβολή του επενδυτικού μας σχεδίου. Δηλαδή, δεν ζητάμε από κανέναν να μας αποδείξει ότι έχει τα χρήματα της ίδιας συμμετοχής σε κάποιους λογαριασμούς, τραπέζες, εξάμηνους, κουλουπού, όπως ζητούσαμε στο παρελθόν. Και κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν ζητούμε απόδειξη καταβολής των ιδίων κεφαλαίων μέσω αύξηση εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου. Δεν ζητάμε. Το αν πρέπει να την κάνετε εσείς είναι δικό σας πρόβλημα. Εάν πάντως εμείς για να σας καταβάλουμε τη δημόσια χρηματοδότηση δεν ζητούμε αύξηση κεφαλαίου. Και κάτι το οποίο το αποκτήσαμε στο τέλος, το πετύχαμε μάλλον στο τέλος, είναι μη υποχρεωτική δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης. Άρα, δεν έχετε καμία υποχρέωση να πάρετε προσωπικό ή να διατηρήσετε προσωπικό. Και μην τα ακούσετε στραβά, διότι αν πάει καλά η επιχείρηση θα πάρει προσωπικό, πώς θα δουλέψει. Αλλά το πρόγραμμα δεν βάζει καμία τέτοια απέτηση. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι όποιος δεσμευτεί να πάρει κάποιον, θα πάρει και μια καλύτερη βαθμολογία, υπάρχει στα κριτήρια. Δεν υπάρχει όμως καμία υποχρέωση διατήρησης ή πρόσληψης νέου προσωπικού. Πληροφορίες. Καταρχήν, στο επιμελητήριο υπάρχει στέλεχός μας, η κυρία Σαλάκου Δέσποινα. Το τηλέφωνο, τι βλέπετε πίσω σας, Γιώρθια. Έχει, η Δέσποινα. Λοιπόν, στη διαχειριστική σε εμάς, τα τηλέφωνα είναι στο προτζέκτορα, τα βλέπετε, στον ΕΦΕΠΑΕ στην Αθήνα, στις συνεργαζόμενες σε εμάς τράπεζες, εδώ η αντίστοιχη συνεταιριστική τράπεζα, κύριο Κατσουγκράκη το βλέπω. Α, είναι στο βάθος, ναι. Καθώς και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ιστοσελίδες. Είναι ο καλύτερος τρόπος ενημέρωσης. Βγαίνουν αμέσως τα οποιαδήποτε update, όλες οι υπουργικές αποφάσεις,
αμέσως σε όλες τις σελίδες που βλέπετε. Υπάρχει, έχουμε δημιουργήσει κατάλληλο link να βγαίνει αμέσως σε όλες τις σελίδες. Εγώ δεν θα ήθελα να σας κουράσω παρά μόνο επειδή, ναι, επειδή έχετε το θέμα με τον ΟΠΑΑΧ στην περιοχή σας, να πω δύο κουβέντες για τον ΟΠΑΑΧ και θα σας ευχαριστήσω. Επειδή είναι η πρώτη ερώτηση που θα λάβουμε, Πρόεδρε. Λοιπόν, καταρχήν, ένα λεπτάκι. ΟΠΑΑΧ. Όλοι ξέρουμε τις περιοχές εφαρμογής ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης αγροτικού χώρου. Έτσι χαρακτηρίζεται το ΟΠΑΑΧ. Κοιτάξτε να δείτε. Κανονικά οι περιοχές αυτές δεν επιχορηγούνται κατά βάση, όχι κανονικά, από εμάς. Επιχορηγούνται από το ΕΦΤΑ, το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όμως, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μπορούμε να τις επιχορηγήσουμε και εμείς. Ποιες είναι αυτές? Πρώτα απ' όλα, στον τουρισμό. Στον τουρισμό, σε περιοχή ΟΠΑΑΧ, ποια είναι αυτή που τη βρίσκουμε, μάλιστα. Στο παράρτημα 3 του οδηγού υπάρχουν τα κριτήρια διαχωρισμού. Και υπάρχει και ένας πίνακας που λέει τις περιοχές ΟΠΑΑΧ. Εάν λοιπόν, μιλάω για τουρισμό τώρα, βρισκόμαστε σε τέτοια περιοχή, μπορούμε να κάνουμε οποιονδήποτε εξυγχρονισμό στην υφιστάμενη ξενοδοχειακή μας επιχείρηση, δεν μπορούμε να αυξήσουμε δυναμικότητα, ενώς να κάνουμε επέκταση, όπως και δεν μπορούμε να ιδρύσουμε νέα, να κάνουμε ανέγερση. Συνεπώς, αύξηση δυναμικότητας στις περιοχές ΟΠΑΑΧ δεν γίνεται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μπορεί να γίνει στα τουριστικά. Μόνο εξυγχρονισμός υφισταμένο. Πάμε τώρα στα μη τουριστικά. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Γιατί? Είμαι εγώ ένας υποψήφιος επενδυτής, παραδείγματος χάρη στη μεταποίηση. Κοιτάω, βλέπω ότι είμαι σε περιοχή ΟΠΑΑΧ. Τι κάνω? Επιδοτούμε ή δεν επιδοτούμε? Θα σας πω ένα πολύ απλό τρόπο για να το βρείτε ακόμα και μόνο σας. Εάν πάλι δεν το βρείτε, είτε στην Δέσποινα, είτε σε εμάς, στην Πάτρα, να σας το πούμε. Δηλαδή, κοιτάμε αν είμαστε σε περιοχή ΟΠΑΧ και βλέπουμε ότι το τοπικό μας, η τοπική μας κοινότητα, το τοπικό μας διαμέρισμα, πράγματι είναι σε περιοχή ΟΠΑΧ. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι, ο ΚΑΔ, η δραστηριότητα την οποία εμείς θέλουμε να επιχορηγηθούμε, επιδοτείται από το αγροτικής ανάπτυξης ή όχι? Μέσα λοιπόν στο παράρτημα 3 του οδηγού υπάρχουν ποιοι ΚΑΔ επιδοτούνται από το αγροτικής ανάπτυξης. Εάν δεν επιδοτείται συγγνώμη, από το αγροτικής ανάπτυξης, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι σε εμάς. Εάν όμως επιδοτείται από το αγροτικής ανάπτυξης, πρέπει να πάμε πιο πέρα. Έστω λοιπόν ότι επιδοτείται από το αγροτικής ανάπτυξης. Πάμε και κοιτάμε. Το δημοτικό τοπικό μας διαμέρισμα, κοινότητα, είναι πάνω από 3.000 ή κάτω από 3.000. Εάν είναι πάνω από 3.000, έρχεται αυτόματα σε εμάς. Εάν είναι κάτω από 3.000, θα πρέπει να πάμε πιο πέρα. Έστω λοιπόν ότι είναι κάτω από 3.000. Μάλιστα. Εφόσον λοιπόν είμαστε σε περιοχή ΟΠΑΧ, είμαστε σε επιλέξιμο κωδικό του ΕΓΤΑ, είμαστε κάτω από 3.000, για να μπορέσετε να έρθετε σε εμάς, θα πρέπει στη μεταποίηση και τις υπηρεσίες να κάνετε επενδυτικό σχέδιο, όπου κατά την ένταξη να είναι άνω των 300.000. Τι σημαίνει κατά την ένταξη? Μην πας και μου το κάνεις 305 και ο αξιολογητής βρει κάτι και κόψει και σε φέρει στα 299 και ουσιαστικά σε πετάει απ' έξω. Κάνε το λίγο παραπάνω. Έτσι, κατά την ένταξη, κατά την υπουργική απόφαση ένταξης, να είσαι πάνω από 300.000. Οι συνάδελφοι σας είπανε πριν, ανώτατο όριο 300.000. Όχι
του έργου το ανώτατο επιλέξιμο όριο 300.000. Εκεί δηλαδή που υπολογίζεται η ποσόστοση της δημόσιας δαπάνης. Μπορεί το έργο σας να είναι 400.000, 350.000. Ο συνολικός προϋπολογισμός. Ο επιλέξιμος βέβαια είναι 300. Συνεπώς, σε περίπτωση που είμαι σε ΟΠΑΧ με κωδικό από το ΕΧΤΑ, με δημοτικό διαμέρισμα κάτω από 3.000, θα πρέπει το επενδυτικό μου σχέδιο να γίνει πάνω από 300 στη μεταποίηση και τις υπηρεσίες. Θα μου πείτε στις υπηρεσίες τώρα 100 μέγιστο επιλέξιμο, τώρα να κάνω 300, εντάξει δεν έχει πολύ νόημα, στη μεταποίηση όμως έχει. Γιατί το 300 είναι το επιλέξιμο. Αυτό βέβαια αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις. Εάν είμαστε μικροί ή μεσαία, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μπαίνουμε αμέσως. Εάν όμως είμαστε πολύ μικροί, που όλη η Ελλάδα σχεδόν είναι πολύ μικρή, πρέπει να κοιτάξουμε αυτά. Εάν και πάλι έχετε πρόβλημα, υπάρχει και η Δέσποινα και εμείς να σας το εξηγήσουμε. Και κάτι άλλο. Στην περίπτωση που είμαστε γεωργοί και θέλουμε να μπούμε στο πρόγραμμα, μπορούμε να μπούμε. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε. Όσον αφορά επενδύσεις από γεωργούς στον τουρισμό, σας λέω ευθέως μην κάνετε τον κόπο. Γιατί? Γιατί πρέπει το επενδυτικό σχέδιο να είναι άνω των 600.000. Όταν επιδοτείτε 400 το μέγιστο επιλέξιμο, καταλαβαίνετε δεν έχει νόημα. Όμως, εάν είμαστε γεωργοί, ογά δηλαδή και εισοδήματα, κατά βάση γεωργοί, και θέλουμε να κάνουμε στη μεταποίηση και τις υπηρεσίες, μπορούμε, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την έγκριση είμαστε πάνω από τις 300.000, όπως σας είπα και πριν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ερωτήσεις. Σε κάποιο σημείο για την επιχειρηματικότητα τη γυναική αναφέρει τον προβλεπόμενο κύκλο εργασιών που πρέπει εμείς να τον προβλέψουμε. Ο καθένας προκειμένου να κατοχυρώσει και τους 5 βαθμούς μπορεί να βάλει παραπάνω, να βάλει ότι θα έχει πολλά κέρδη. Πώς θα τα δηλώσουμε αυτό? Καταρχήν είναι πρόβλεψη, δεν δεσμεύεστε σε κάτι. Από εκεί και πέρα μπορεί να βάλει να δείτε τα κριτήρια αξιολόγησης και να βάλετε έναν που να πλησιάζει τον υψηλότερο βαθμό, όπως σας βολεύει. Είναι πρόβλεψη. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει κάτι αν πέσετε έξω την πρόβλεψη, έτσι. Όλοι θα βάλουν το μεγαλύτερο. Ωραία. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα θα είναι για όλους. Άρα θα κληρώνουμε το μεγαλύτερο. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Τσακαλογιάννη για τη γυναική επιχειρηματικότητα. Είμαστε υποσύσταση κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, περιορισμένης ευθύνης με εμπορική ιδιότητα. Μπορούμε να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα της γυναικείας επιχειρηματικότητας? Γυναίκες. 100% γυναίκες. Ναι. Κάποια πρέπει να έχει το 51% και πάνω και να έχει το κριτήριο της ανεργίας. Υπάρχει αυτό? Γι' αυτό έρχομαι να ρωτήσω, να δω αν μπορούμε να συμμετάσχουμε. Μπορείτε να συμμετέχετε. Η νομική μορφή είναι επιλέξιμη. Είναι υποσύσταση που θα ιδρυθεί κάποια στιγμή. Ναι. Δεν είναι αγροτικός. Είναι εμπορικός. Το άκουσα, ναι. Θα πρέπει το 51% του συνεταιρισμού αυτού να το κατέχει γυναίκα με ένα από τα κριτήρια της ανεργίας που αναφέραμε. Μάλιστα. Το άλλο 49%, οποιαδήποτε γυναίκα, δεν μας πειράζει να μην έχει κάποιο κριτήριο. Ωραία. Το 51% να έχει όμως. Ωραία, ευχαριστώ. Μας καλά. Οι άνεργοι. Ναι. Ωραία. Τα υπόλοιπα τα 49%. Ναι. Χρειάζεται να είναι γυναίκα, μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλο. Μπορεί να είναι και άντρας, δεν εξετάζεται. Ωραία. Δεν χρειάζεται κριτήριο για το υπόλοιπο 49. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις να κάνω. Πρώτα, μία εμπορική επιχείρηση. Ναι. Η οποία... ένα είναι σε εμπορική επιχείρηση, ένα σε μεταποίηση. Άρα πέτσε. Ναι. Λοιπόν, μια εμπορική επιχείρηση, η οποία έχει το κεντρικό κατάστημα είναι στη Σπάρτη και δημιουργεί ένα υποκατάστημα σε εκτός Πελοποννήσου. Έχει δικαίωμα το υποκατάστημα να ενταχθεί στο πρόγραμμα? Επιλέξιμη εννοείται η εμπορική επιχείρηση. Ναι, εννοείται. Ωραία. Είπα και πάλι ότι μπορείτε την επένδυση να την υλοποιήσετε σε οποιοδήποτε τόπο εγκατάστασης εσείς επιθυμείτε με μια επενδυτική πρόταση
υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται μέσα στην ίδια περιφέρεια.